Πώς όμως οι τραπεζίτες θα βοηθήσουν τον δανειολήπτη που είναι κόκκινος? Λοιπόν, να δούμε λίγο την κατάσταση πώς έχει. Εμείς όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας είχε λήξει η προηγούμενη προστασία και έπρεπε να μοθετηθεί κάτι καινούργιο, δεν υπήρχε τίποτα. Εμείς λοιπόν είχαμε αυτό το σύνθημα που είπατε, νομοθετήσαμε την πιο ισχυρή προστασία πρώτης κατοικίας σε όλη την Ευρώπη. Αναλογικά με το τι συγκρίνεις με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Σας θυμίζω την προηγούμενη χρονιά και εσείς πολλές φορές στην φιλόξενη εκπομπή σας είχατε ένα δικαιολογημένο άγχος, τι θα γίνει, αν θα γίνει ένα πογκρόμ πληστηριασμών, 30, 40, 50 χιλιάδες, αν όλα τα σπίτια θα βγουν στο σφυρί. Δεν βγήκαν στο σφυρί. Γιατί υπήρχε αυτό το πλαίσιο. Λέω λοιπόν ότι τώρα που λύγει αυτή η προστασία και πάλι αυτή η κυβέρνηση με την πολιτική βούληση, σε διάλογο βεβαίως θα αποφασίσει το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και η πρόβλεψή μου είναι ότι θα είναι το πιο ισχυρό με τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Πιο ισχυρό και από τον νόμο Κατσέλη, λέτε? Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Η χώρα βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης της οικονομίας. Όχι των πολιτών, θέλω να σας πω όμως, ακόμα. Κοιτάξτε, βεβαίως. Γι' αυτό χρειαζόμαστε παρεμβατικούς νόμους για να προστατεύουμε τους φτωχούς, τους αδύναμους και τους μεσαίους. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο, τις τεράστιες αδικίες και τον πόνο που άφησε η κρίση, θα νομοθετήσουμε κάτι το οποίο δεν θα αφήσει τη λαϊκή και τη μεσαία. Συγγνώμη, ο νόμος Κατσελή ήταν ένας νόμος που καθόριζε τα πράγματα το δικαστήριο. Βεβαίως. Με νόμο. Ναι. Αυτό που προετοιμάζεται τώρα από την κυβέρνηση, όλα θα τα καθορίζουν οι τράπεζες. Άρα τι προστασία θα έχει? Να δούμε τι θα νομοθετηθεί τελικά. Όχι, δεν υπάρχει. Ποιος θα αποφασίζει για το σπίτι? Δεν αποφασίζει ο δικαστής. Να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο, να δούμε τα κριτήρια. Την τελική ευθύνη για την νομοθέτηση δεν την έχουν οι τράπεζες, την έχει η κυβέρνηση. Και οι τράπεζες. Ποιος θα αποφασίζει για το σπίτι μου, αυτό σας λέω. Τώρα αποφασίζει ο δικαστής. Το νομικό πλαίσιο θα υπάρχει. Θα λέμε, ξέρω εγώ, το σπίτι. Τον τελικό λόγο θα το έχει η τράπεζα. Ναι. Αυτό τι εισόδημα έχει τόσο. Άλλη. Τι αξία έχει τόσο. Πώς προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Έτσι. Παράταση του νόμου Κατσέλη, βλέπετε. Δεν θα έρχεται η τράπεζα, θα λέει, α, σας συμπαθώ, δεν σας συμπαθώ, σας παίρνω το σπίτι. Δεν είναι έτσι. Παράταση του ισχύοντος νόμου, βλέπετε, είναι στο κάδρο, είναι στο πλαίσιο. Θα δούμε τεχνικά τη διαδικασία. Μόλις ετοιμαστεί η νέα ψήφιση, η οποία λέω ότι θα είναι η πιο ισχυρή προστασία πρώτης κατοικίας στην Ευρώπη, όπως ήταν και η προηγούμενη, τότε το νέο πλαίσιο θα αντικαταστήσει το καινούριο και θα έχει και πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά, διότι υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις στον νόμο Κατσέλη που τον βρήκαμε τα προηγούμενα χρόνια εμείς και τον αναβαθμίζουμε, τον διευρύναμε, που δεν τις έπιανε. Εμείς θα επιδιώξουμε με τη νέα διαδικασία να πιάνει όλες τις περιπτώσεις, να κάνει βιώσιμα τα χρέη. Σαφές. Αυτό θα έρθει σε πακέτο με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος. Άρα λοιπόν θα δοθεί ένα σήμα επιστροφής νομαλότητα. Κλείνω με αυτό. Κανένας μικρός, μεσαίος, φτωχός και ανώτερος μεσαίος, θα έλεγα, είναι πώς το βλέπει ο καθένας, μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν έχει να φοβάται για την πρώτη κατοικία. Και θα δείτε οι κινδυνολόγοι για άλλη μία φορά, δεν το λέω, εσείς είστε δημοσιογράφοι, κάνετε άριστα, πού θα καταλήξουν οι προβλέψεις. Ωραία, κύριε Ζαχαρία. Εδώ πολιτικά συζητάμε πολιτισμένα, αλλά συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα, έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε. Πράγματι, έκανε κάτι πρωτοποριακό ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χώρα και το τραπεζικό σύστημα. Το έκλεισε. Με capital controls, μας χρέωσε 200 δις. Δεν ξεχνάμε τον κύριο Βαρουφάκη. Επειδή μιλάμε τώρα για τον κύριο Κοτζιά και τον κύριο Καμένο και τον Μπάχαλο αυτό, τον κύριο Βαρουφάκη, το πρώτο εξάμεινο του 2015, δεν το ξεχνάμε. Το έκλεισε λοιπόν, είναι και έλυφος η τράπεζα. Αδυνατεί να παίξει το ρόλο της σύγχρονη δυτική οικονομία και τα κόκκινα δάνεια έχουν σκαρφαλώσει σε ηλικιώδη ποσά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εγώ αφήνω στην άκρη το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και το όργιο αυτό παραφιλολογίας που οδήγησε, ας πούμε, στην εικόνα την οποία είχαμε και την εικόνα την οποία αποκομίζουμε σήμερα. Αποδέχτηκε στη συνάντηση του Μαξίμου η κυβέρνηση ότι από το όριο των 280.000 ευρώ, 250.000 ευρώ, θα πέσει το 120.000 ευρώ με 140.000 ευρώ η προστασία. Αποδέχτηκε. Ήδη δηλαδή. Όχι μόνο είναι σε ευθεία γραμμή με αυτό το οποίο ορίζει οποιοδήποτε θεσμός από το εξωτερικό η κυβέρνηση. Όχι μόνο δεν μπαίνει στη διαδικασία να ξεσκαρτάρει και να ξεχωρίσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που η πρώτη κατοικία τους πρέπει να προστατευτεί και δεν αντέχουν, δεν μπορούν και πρέπει να τους στηρίξουμε τα λαϊκά αυτά στρώματα, αλλά επειδή η ανικανότητά της, του κύριου Δραγασάκη, του κύριου Φλαμπουράρη και των λοιπόν που 4 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα για το τραπεζικό σύστημα, οδήγησε
κάποιους μεγαλοφιλέτες απατεώνες να κρύβονται πίσω από τον νόμο Κατσέλη, οι κύριοι να μην έχουν κάνει το παραμικρό. Και τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Θα την πληρώσει ο κόσμος που δεν φταίει. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν. Σας λέει ο κ. Χαριάδης θα ενισχύω το σύστημα προστασίας. Γιατί να. Σας λέει ότι θα ενισχύω. Και κλείνω. Τελειώνει ο χρόνος. Και κλείνω. Μας λέγατε, κύριε Γρηγοράκο, ότι δεν είχαν πάρει τα σπίτια του κόσμου. Έχω τον λόγο, νομίζω. Δεν τα έχουν πάρει τα σπίτια του κόσμου. Όχι, κύριε Γρηγοράκο, δεν έχουμε πάρει τα σπίτια του κόσμου. Εσείς φτωχύνατε τον κόσμο, το κόμμα σας. Κύριε, τελειώνω με το εξής. Μία είναι η στόχευση του Αλέξη Τσίπρα. Μία. Να τσουλήσει λίγο ακόμα ο χρόνος, να πάει σε εκλογές και να τα φορτώσει όλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι εμφανές. Τα κόκκινα δάνεια, τη ΔΕΗ που είναι στον αέρα, την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, τις επενδύσεις που δεν προχωράνε. Η μόνη του στόχευση είναι να βάλει μπουρλότο στην επόμενη διακυβέρνηση που δίνει ελπίδα στον τόπο. Το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι αυτό. Έτσι προγραμματίζει τις επόμενες εκλογές, έτσι νομοθετεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα που θα βιώσουμε, να ετοιμάζει οι Έλληνες πολίτες γι' αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να αντέξουμε μέχρι τις εκλογές. Από τον προσανατολισμό τη κοινή γνώμη είναι όλο αυτό που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Με το Μακεδονικό. Το Μακεδονικό θα παραμένει βέβαια πάντα στην ατζέντα κάθε μέρα. Αλλά από εκεί πέρα έγινε, και έγινε κάτι το οποίο προσανατόλισε την κοινή γνώμη με τα μεγάλα προβλήματα. Μεγάλα προβλήματα είναι η οικονομία. Είναι τα κόκκινα δάνεια. Από τα 80 δισεκατομμύρια φτάσαμε στα 104 δισεκατομμύρια. Σας λέει όμως θα φτιάξει ένα σχήμα. Θα. Τελειώνει ο χρόνος, κύριε Γιώργο. Θα το δούμε, κύριε Σαντάκο. Θα το δούμε. Κάνουν συσκέψεις στο Μαξίμου. Ένα λεπτό. Λοιπόν, διακόπτεται τώρα. Λοιπόν, ήταν 82, πήγαμε στα 104. Εντάξει. 27 δισεκατομμύρια είναι μόνο. Προσέξτε, 27 δισεκατομμύρια είναι τα θέματα για τις κατοικίες. Τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια είναι χρέη τα οποία κάποιοι. Προσέξτε, βάζανε υποθήκη το σπίτι τους, παίρνανε τα μεγάλα δάνεια, πηγαίνανε στις επιχειρήσεις τους, τις βγάζανε τις επιχειρήσεις τελικά στο τέλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις χρεοκοπούσαν, βγάζανε τα χρήματα στο εξωτερικό και τώρα ζητάμε λοιπόν από τα 70 δισεκατομμύρια να τα ξαναπληρώσει με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ο Έλληνας πολίτης. Αυτό είναι ό,τι πιο ανήθικο θα συμβεί στην ελληνική κοινωνία. Και τα capital controls υπάρχουν, προσέξτε, γιατί είναι πράγματα πολύ δύσκολα. Και βέβαια 100-150.000 το όριο προστασίας. Θα το δούμε αυτό πόσο θα είναι, κύριε Χασαπόπουλε. Εφτά θα τα δούμε αυτά. Γιατί άλλα λέμε εμείς, άλλα εδώ και άλλα γίνεται έξω. Γιατί ήταν ο διχασμός και της κοινωνίας, αλλά και ο διχασμός στην πολιτική. Μα σας λέει πληστηριασμοί, δεν κινδυνεύει κανένα. Σας λέει. Ο Φλαμπουράρης είπε θα γίνει μέσα. Ο Φλαμπουράρης είπε θα πληρώσει ο κόσμος. Ακριβώς, θα πληρώσει ο κόσμος. Ο Δραγασάκης είπε πάρα πολύ. Ο κ. Δραγασάκης θα πληρώσει ο κόσμος. Δηλαδή θα πάνε να κάνουμε και ένα. Δεν πρέπει να πάρει θέση ο κ. Δραγασάκης. Και αυτή τη στιγμή τα capital controls, ακούστε, έχουν φύγει τα capital controls. Όχι, γιατί δεν έχουν φύγει. Διότι υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα, το αγκάθι. Λοιπόν, εάν λοιπόν καταργηθούν αυτά, η ελληνική οικονομία θα πάει πάλι στον πάτο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καταφέραν και προσανατολίσαν την κοινή γνώμη από τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, η οποία είναι η ανάπτυξη που δεν υπάρχει. Δεν έγινε κανένα έργο τα 4 χρόνια. Δεν έγινε ένα έργο υποδομής στην Ελλάδα τα 4 χρόνια. Λοιπόν, ό,τι υπερπλεώνασμα κάναμε, λοιπόν, το δώσαμε σε κάποιες κοινωνικές ομάδες για τις κοροϊδεύσουμε για να πάμε στις εκλογές. Υπερφορολογήσαμε λοιπόν τον Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, διαλύσαμε τη μεσαία τάξη, διαλύσαμε ό,τι ήταν επενδυτικό στην Ελλάδα, μαζέψαμε τα χρήματα, δηλαδή την πραγματική οικονομία και δεν υπάρχει τίποτα στην αγορά. Η αγορά είναι στενή. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή θα είναι έτοιμες να κλείσουν. Διότι έχουμε και υπερφορολογήσει τον κόσμο, δεν πληρώνουν τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Φέραμε πάλι τον νόμο ότι θα αυξήσουμε τον κατώτερο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, βέβαια. Όπως καταλάβατε, ο ιδιωτικός τομέας μετά από αυτό θα αρχίσει να κάνει απολύσεις. Λοιπόν, η ανεργία θα πάει πάλι στα ύψη. Όλοι αυτοί οι άνεργοι είναι με μισά χρήματα, δηλαδή είναι part-time δουλειές. Λοιπόν, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, τέσσερα χρόνια αυτό το μεγάλο. Θα απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων που έχουμε με την Ιρό Ράντου. Η ώρα είναι ακριβώς 9 και είναι στη θέση της. Ιρό, καλημέρα πάλι.